Πάμε να μιλήσουμε με τον στράτηγο, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο στην αποστρατεία, είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα κύριε Μπαλτζόη, τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Σεραντοδηνέ. Λοιπόν, εσείς που είστε πανέμπειρος και με το θέμα του Εύρου, δεν ξέρω αν έχετε υπηρετήσει κάποιο διάστημα στην περιοχή, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπου ούτως ή άλλως. Και φυσικά γνωρίζετε και τις ευαισθησίες που υπάρχουν. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα? Τελικά έχει γίνει κατάληψη εθνικού εδάφους? Δεν έγινε? Τι συμβαίνει εκεί? Πρέπει να σας πω, έχω υπηρετήσει δύο φορές και διοικητής μονάδος με προκάλυψη, με σύνορα δηλαδή, και άλλη μια φορά σαν διοικητής μονάδος, όπου είχα, η μονάδα μου λάμβανε μέρος στα σχέδια επί της περιοχής του Εύρου. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει στον Εύρο. Θέλω να σας πω ότι κατάληψη δεν έγινε, αλλά μπαινόβγαινε στα ελληνικά σύνορα, έχει γίνει. Προσέξτε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, επειδή δεν έχουμε χάρτες να δείξουμε το σημείο στο οποίο συνέβησαν αυτά τα οποία αναφέρονται. Θα σας πω το εξής. Η Τουρκία μετά την ήττα που υπέστη το Μάρτιο που μας πέρασε. Βέβαια, έτσι είναι. Τα γεγονότα του Εύρου, και μιλάω καθαρά για ήττα, διότι πρόκειται περί ήττα, διότι η Ελλάδα κατέστρεψε τους σχεδιασμούς της Τουρκίας, οι οποίοι ήταν να διασπάσουν τα ελληνικά σύνορα και να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Και όχι δεν μιλάμε για μερικές χιλιάδες μετανάστες, αλλά το σχέδιο που επεξεργάστηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας με τα δύο πρωτοπαλίκαρά του, το Σουλεϊμάν Σοϊλού, υπουργό εσωτερικών της Τουρκίας, και τον Χακάν Φιντάν, τον διοικητή της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ήταν καλά σχεδιασμένο. Οπλοποιήσανε, θα έλεγα, ή εργοαλειοποιήσανε, όπως λένε ορισμένοι. Για μένα πιο δόκιμος όρος είναι η οπλοποίηση. Χρησιμοποιούσαν στα όπλο τους μετανάστες. Θα διασπάσουν τα σύνορα, θα μπαίναν εκατοντάδες χιλιάδες, κύριε Σαντουρινέ. Δεν μιλάμε για μερικές χιλιάδες. Ήταν έτοιμοι να στείλουν εκατοντάδες χιλιάδες. Η Ελλάδα θα είχε αποσταθεροποιηθεί και ο Ερντογάν θα κουνούσε το δάχτυλο στην Ευρώπη και θα έλεγε: κοιτάξτε τι έκανα στην Ελλάδα. Τώρα κι εσείς θα κάνετε αυτό που θα σας πω εγώ. Δώστε μου λεφτά για να σταματήσω αυτή την απειλή. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Επιδείξτε αφωνία για το θέμα της Συρίας, για τους χειρισμούς εν προκειμένου, κύριε Μπαλτζόη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν άριστοι χειρισμοί. Το θέμα είναι τώρα. Βεβαίως. Τώρα μου είπατε ότι υπήρξε ένα best yes. Τι είναι αυτό το best yes? Η Ελλάδα πολύ σωστά ενήγησε και άρχισε από την εποχή, από το Μάρτιο, να θωρακίζει όλο τον Εύρο. Ναι. Ο Εύρος, κύριε Σαντορίνη, είναι γύρω στα τα σύνορά μας με την Τουρκία, είναι γύρω στα 203-204 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτά τα 15 χιλιόμετρα είναι στο τρίγωνο του Κάραγκατ, στο βόρειο τμήμα. Ναι. Στο νότιο τμήμα, λοιπόν, έπρεπε να αποτρέψουμε τη δυνατότητα να μπορούν να περνάνε με μια βάρκα το ποτάμι και να έρχονται στο γενικό έδαφος. Και αρχίσαμε να βάζουμε σειρματοπλέγματα. Φτιάχνουμε φράχτη, λοιπόν. Ναι. Στη δική μας πλευρά. Mm-hmm. Προσέξτε όμως τι υπάρχει. Ο Εύρος είναι ένα ποτάμι πολύ περίεργο. Όποιος δεν το έχει δει δεν μπορεί να καταλάβει. Mm-hmm. Καταρχάς κυλάει σε πολύ ομαλό έδαφος, αμμώδες έδαφος. Αυτό τι σημαίνει? Ανάλογα με τη ροή του ποταμού και με τις, αν έχει πολύ ή λίγο νερό ή κάποιο εμπόδιο, πηγαίνει ανατολικότερα ή δεξιότερα του εδάφους. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Επειδή λοιπόν με τη συμφωνία του 1926 τα σύνορα της Ελλάδος και Τουρκίας καθοριστήκαν στο μέσο του Εύρου ποταμού, υπάρχουν χάρτες, όλα αυτά, δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα. Με την μετακίνηση του ποταμού, σαν ζωντανό αυτό το ποτάμι, κινείται δεξιά-αριστερά, βρέθηκε πολλές φορές ελληνικό έδαφος, ενώ θα έπρεπε να είναι στη δυτική πλευρά του Εύρου ποταμού να είναι στη δυτική πλευρά. Δηλαδή δεν μετριέται με συντεταγμένες αυτό το πράγμα? Μετριέται πολλά. Έχουμε κάνει συμφωνίες, αλλά η Τουρκία μέχρι τώρα, τέσσερις μέχρι τώρα, καμία δεν υπέγραψε. Μάλιστα. Για να διευθυνθεί αυτό το πράγμα, υπήρχαν και υπάρχουν, ακόμη, επιτροπές και από τις δύο πλευρές, με τοπογράφους, με στρατιωτικούς κλπ. Ναι. Που διευθυντούν. Τα μικρά κομματάκια, κανιά μικρή νησίδα κλπ. Που δημιουργούνται στο ποτάμι, διευθυντούνται εύκολα. Και τα έχουμε κάνει αυτά. Αλλά εδώ στο νότιο Εύρο έχουμε δύο μεγάλα κομμάτια. Ένα είναι αυτό που λέμε το προγεφύρωμα των Φερών, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά, που
ελληνικό έδαφος πέρασε προς την πλευρά της Τουρκίας, τα αφήνουμε άτυπα να μην δεν τα έχουμε οριοθετήσει ακόμα και τουρκικό έδαφος πέρασε προς την πλευρά της Ελλάδος. Δηλαδή έχει γίνει και το ανάποδο, λέτε εσείς, κύριε Μπαρτζόη. Ναι, έχει γίνει, αλλά είναι περισσότερο αυτό που πέρασε προς την πλευρά της Τουρκίας. Παρόλο στην προσπάθεια που κάνουμε, η Τουρκία δεν δέχεται να καθίσουμε να συζητήσουμε επί χρόνια τώρα. Ναι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες περιοχές, οι οποίες τις φυλάμε και εμείς και οι Τούρκοι κλπ. Που ναι, μεν μας ανήκουν, αλλά θα λέγαμε ότι είναι από την άλλη πλευρά του ποταμού. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι σε μια περιοχή στην οποία εμείς προσπαθούσαμε να βάλουμε σειρματοπλέγματα, έχουμε ξεκινήσει. Σε άλλα σημεία επάνω δεν υπήρχε θέμα, γιατί ήταν καθαρά τα σύνορα στην δυτική όχθη του Εύρου ποταμού, δηλαδή στη δική μας πλευρά, βάλαμε σειρματοπλέγματα κλπ. Εκεί λοιπόν, στο νότιο Εύρο, που αρχίζει να απλώνει το έρμος, ο Εύρος, μετά τις Σφαίρες δημιουργείται το δέλτα του Εύρου, αν έχετε ακούσει, ναι, ναι. Όπου τα όρια είναι στον ανατολικό βραχίωνα του Εύρου, γιατί υπάρχει και δυτικό βραχίωνα πηγαίνοντα προ τα κάτω, εκεί είναι το ρεύμα Μαρίτσα, όπω λέγεται. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι, που, επειδή τα νερά τώρα το καλοκαίρι είναι χαμηλά, υπάρχουν διαβάσει, μπορούν να περάσουν. Μπήκαν εκεί για να προκαλέσουν ή για να σταματήσουν τι εργασίε. Γιατί μπήκαν, κύριε Μπαλτζόη? Ξέρουμε. Οι Τούρκοι είναι τζαναμπέτιδε, να χρησιμοποιήσω μια έτσι έκφραση. Ναι, Τούρκοι. Προσπαθούν να βρουν κάθε ευκαιρία να δημιουργήσουν. Δεν σας ακούμε, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία. Ο Εύρος τώρα κινδυνεύει? Είμαστε όχι, έτοιμοι. Κινδυνεύει ο Εύρος και είμαι σίγουρος για την αποτελεσματικότητα. Θα σφραγίσουμε τα σύνορα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι. Οι Τούρκοι δημιουργούν θέμα. Στην περιοχή αυτή μπορούσαν να περάσουν εύκολα. Ναι. Λοιπόν, όταν βάζουμε το φράχτη και μάλιστα τον βάλαμε και λίγο πιο μέσα στα δικά μας σύνορα, ναι. Οι Τούρκοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα ότι τάχα δεν είναι δικό σας και ούτω καθεξής. Γιατί θέλουν να γκριζάρουν την περιοχή, θέλουν να αποτρέψουν το φράχτη, θέλουν να έχουν μία δίωδο πάλι να πιέσουν από εκεί όπως το Κάραγα, Τσεπάνο κλπ. Για να περνάνε οι μετανάστες. Ξέρουμε ότι από τις δηλώσεις που έχουν κάνει ότι θα ξαναπροσπαθήσουν πάλι να δημιουργήσουν καταστάσεις. Το έχουν πει και το έχει πει και ο Ακτσόη, ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εξωτερικών, ναι. Και ο Τσαβούσογλου και ο Χουλουσία Κάρο, ο οποίος έκανε και τις πιο σκληρές δηλώσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι θερμό. Εδώ να σας πω γιατί το ξέρουν οι Τούρκοι. Γιατί η σκηνή που βάλανε είναι ακριβώς στα όρια, εκεί που έπρεπε να είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα ξέρουν που είναι και το κάνουν επίτηδες να αποτρέψουν αυτό το πράγμα. Πού κάναμε το λάθος, κύριε Σαντορνέ? Το λάθος ήταν στη διαχείριση του θέματος. Και εκεί ούτε κανένας επέτρεψε στους Τούρκους και λοιπά. Πήκανε μέσα, βγήκανε και λοιπά. Θα έπρεπε να τους σκοτώσουμε? Όχι. Σωστά, έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε και το καθεξής. Και να αποτρέψουμε από εκεί και πέρα. Δεν κατέλαβαν, λέτε, ελληνικό έδαφος. Αλλά δεν κατέλαβαν, αλλά εισέβαλαν σε ελληνικό έδαφος για λίγη ώρα. Αυτό μου λέτε. Ναι, και ξανά έφυγαν μέσα μετά. Και μας είπανε με γλυκό ύφος, ξέρετε, δεν είναι δικό, δεν είναι αυτό. Να το δούμε, δεν ξέρουμε τι νοσή είναι κλπ. Γι' αυτό και ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τι λέει. Ελάτε, πρέπει παιδιά να τα βρούμε, να δούμε, να βάλουμε επιτροπές. Τι να βρούμε τώρα με τους Τούρκους? Μα βλέπετε όμως τι γίνεται, στρατηγία μου. Είναι το διαχειριστήκαμε λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι διαχειριστικό λάθος. Δηλαδή πέσαμε στην παγίδα των Τούρκων και με όλα αυτά να κρύβουμε το θέμα, να μην λέμε, να μην κάνουμε από την αρχή μια καθαρή ανακοίνωση με χάρτες ότι αυτό συνέβη. Δημιουργήθηκαν αυτά τα οποία είδαμε, κατελήφθη έδαφος, ακόμα και οι ξένες εφημερίδες, η Σαν, δεν κάνω λάθος, κατελήφθη έδαφος κλπ. Και μάλιστα έδειχνε και λάθος, δεν ήταν σε αυτή την εμβολή προς την ανατολική πλευρά του Εύρου, όπως είναι τώρα, γιατί παλαιότερα ήταν αλλιώς ο Εύρος, που είναι πραγματικά ελληνικό, ήταν λίγο βορειότερα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έγινε ένα διαχειριστικό λάθος και εκεί εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέχουμε, διότι έχουμε κακούς γείτονες που εκμεταλλεύονται ακόμα και φραστικά μας. Έτσι είναι, λάθη. Έτσι είναι, στρατηγέ μου. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε και για τα φώτα που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.